και 10:30. Λοιπόν, νομίζω ότι κλείστε και το φως. Ένιωσα σήμερα πολύ μικρός, πολύ κοντός και πολύ χαζός. Διότι αυτά που διαβάσαμε σήμερα γύρω-γύρω είναι τέτοια που λέω μέσα μου. Τι είσαι, μωρέ? Πού να σταθείς μπροστά σε όλα αυτά? Απ' τη μια μεριά η εικόνα του Αγίου Γερασίμου. Τρανός Άγιος. Πολύ τρανός Άγιος. Πήγε και έχτισε ένα μοναστήρι σε έναν τόπο που η παράδοση ήθελε να πέρασε και να έμεινε ένα βράδυ η Παναγία. Όταν κυνηγημένη με τον Χριστό, τον είχε μορουδάκι στην αγκαλιά της, έφευγε από τη Βηθλεέμ κυνηγημένη με εντολή του Αγγέλου. Τον βρήκαμε τον γέροντα. Ναι, ναι. Γέροντά μου! Άλλο. Άγιε αδελφέ και σε λειτουργέ, πατέρα Χρήστο, η χάρη του Παναγίου Τάφου και του Αγίου Γερασίμου που κάματε τη γιορτή σήμερα να είναι μαζί σου, μαζί με την οικογένειά σου, το σεβαστό ποιμιό σου, όλο τον κόσμο, και να δώσει ο Θεός την ειρήνη, γιατί δυστυχώς εδώ τα βλέπετε και τα ακούτε το τι γίνεται και είναι πάρα πολύ δύσκολα. Να είσαι Λεβέντης, να κρατήσεις και να αντέξεις. Μην νομίζετε ότι κάθεται στο μοναστήρι ήσυχος. Πού τον βρήκαμε τώρα, ας μην πούμε πού τον βρήκαμε. Είναι ο γέροντας Χρυσόστομος από το μοναστήρι του Αβά Κερασίμου, το Ιορδανίτου. Καταλαμβάνε, ακολύσε. Μας τα λένε. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει, άστο, μην τον παιδεύεις. Λοιπόν, Άγιος Γεράσιμος. Πήγε, λέει, και έχτισε μοναστήρι εκεί που πέρασε Παναγιά. Και όταν, λέει, το έχτισε το μοναστήρι, περνούσαν οι κλέφτες, τον δέρνανε, τον χτυπούσανε, τον δέρνανε και τον κλέβανε. Μια, δυο, πέντε, δέκα, λέει, Θεέ μου, Άγιέ μου, θα φύγω. Εάν δεν βρεις τρόπο να με προστατέψεις, θα φύγω. Δεν μπορώ, δεν αντέχω άλλο. Και τι του έδωσε ο Άγιος, τι του έδωσε ο Θεός, τι του έδωσε στον Άγιό του ο Θεός? Ένα τεράστιο λιοντάρι που κρύβονταν γύρω-γύρω από το μοναστήρι. Δεν πείραζε κανέναν από τους προσκυνητές που πηγαίναν με αγαθοσύνη και με φόβο Θεού, αλλά μόλις εμφανίζονταν, λέει, κάποιος που μέσα στην καρδιά του και στο μυαλό του είχε κακή σκέψη, σηκώνονταν όρθιο το λιοντάρι και πήγαινε και κάθονταν στα ποδαράκια του Αγίου. Στα ποδαράκια του Αγίου. Άντε να σηκώσεις και να κλέψεις και να χτυπήσεις τον Άγιο. Τι ήθελα από αυτό να πάρω? Τι ήθελα να πάρω και να πάρουμε όλοι? Ό,τι δύσκολο και αν περνάμε, αν γονατίσουμε και μιλήσουμε στον ουρανό,
έχει στον ουρανό. Έχει εκατομμύρια αυτιά που ακούνε. Και εμείς κλαίμε εδώ, χτυπιόμαστε, υποφέρουμε, βασανιζόμαστε, γιατί θέλουμε να τα λύσουμε μόνοι μας ή να τα λύσουμε μέσα από την τηλεόραση ή να τα λύσουμε με κάποιους άσχετους με την πίστη και με αυτά φίλους μας. Θα το λύσω, θα το λύσω, θα το λύσω, παπά. Και βασανιζόμαστε. Και ξαναβασανιζόμαστε. Η πίστη όμως μπορεί να τα λύσει όλα. Άγιοι, 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 κάθε μέρα άγιοι, κι άλλοι, κι άλλοι, κι άλλοι, και καινούργοι, και παλιοί, και παλιοί, και καινούργοι, και μικροί, και μεγάλοι, και άνδρες, και γυναίκες, είναι άγιοι πολλοί. Μιλήστε του. Εμένα μ' ακούει πάντως. Γι' αυτό τον αγαπάω. Και μέσα από αυτόν τον Άγιο γνώρισα και αυτόν τώρα που μας μίλησε, που είναι αυτός, δεν είναι γίγαντας. Αυτός είναι τρεις πιθαμές. Τον βάζεις, τον μετράς, τρεις πιθαμές, τρεις ή μισή πιθαμές. Παραπάνω δεν βγαίνει. Έτσι δεν είναι όσο το γνωρίσατε. Παραπάνω δεν βγαίνει. Αλλά όταν σηκώνει το πνευματικό το ανάστημα, φτάνει μέχρι τον ουρανό. Και πήγε, λέει, σε ένα μοναστήρι εκεί που είχε εγκαταληφθεί. Το είχαν οι Βεδουίνοι σαν στάβλο. Πήγα, λέει, τα έχει αυτά τα βίντεο όλα, μπορείτε να τα ακούσετε. Πήγα εκεί, λέει, και εκεί που είναι τώρα η τράπεζα με το θόλο, είχε ένα μέτρο κοπριά από τα ζώα που τα έβαλαν μέσα εκεί στο μοναστήρι και τα γλεντούσανε, τα φύλαγα. Και το πήρε γραμμή-γραμμή, κομματάκι-κομματάκι και το έκανε. Δεν υπάρχει καλύτερο μέρος στον κόσμο. Και ας είναι έρημος γύρω-γύρω. Μέχρι και μια τεράστια λίμνη με ψάρια έχει. Βρε, του λέω, που τα βρήκες, άσε, λέει. Υπέρδικε στα πουλιά και λαϊδάνε και λαϊδάνε και λαϊδάνε και λαϊδάνε. Αλλά και η ψυχή του γέροντα και λαϊδάει με αγάπη. Αγάπη, 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 και όποιος έχει Θεό μέσα του δεν σκιάζεται. Λέω, δείξε μου τα δόντια σου, και μου δίνει τα δόντια τα μισά σπασμένα. Γιατί, του λέω, είναι σπασμένα? Έρχονται αυτοί οι χαζοί, λέει, τρώω ένα χέρι ξύλο εδώ, γιατί είμαι εδώ. Αλλά δεν τους κάνω το χατήρι να φύγω. Δεν θα φύγω, λέει, και εδώ θα θαυτώ, για να με φοβούνται και όταν θα έχω τον τάφο μου εδώ. Δυο άτομα είναι. Δυο καζάνια τεράστια φαΐ κάθε μέρα. Κάθε μέρα έχει μια τραπεζαρία όσο είναι ο ναός μας, τρεις φορές μεγαλύτερη. Έξω η πέθρια, άλλη μέσα στη μονή. Ταΐζει, ταΐζει, ταΐζει. Φιλοξενεί, φιλοξενεί, φιλοξενεί. Και το πιο σπουδαίο. Δέστε, μωρέ, αγάπη που σκορπάνε οι Άγιοι. Αγάπη. Περνάνε και του φιλάνε το χέρι. Εκεί που καθόμασταν, πέρασε και του φιλάνε το χέρι. Αυτός είναι Παλαιστίνιος. Αυτός είναι Εβραίος. Αυτός είναι Ρώσος. Αυτός είναι Ιορδανός. Όλοι μαζί. Όλοι μαζί εκεί που ένας δεν θέλει να δει τον άλλον. Κάτω από την αγάπη του Γέροντα όμως και την ευλογία του Γέροντα, είναι όλοι μαζί. Ας κάνουμε τι είπε προηγουμένως. Πρόλαβε και μας είπε να προσευχηθούμε για ειρήνη. Εκείνα τα μέρη τώρα δοκιμάζονται όσα δεν δοκιμάστηκε κανένα μέρος πάνω στη γη. Χιλιάδες οι βόμβες. Χιλιάδες οι σκοτωμένοι. 30.000, 35.000, 40.000 οι σκοτωμένοι. Και η πλειοψηφία τους παιδιά. Πόσο τραγικό να χύνεται αίμα παιδικό.
Πόσο τραγικό να χύνεται αίμα από παιδιά. Πόσο τραγικό να χάνονται παιδιά. Διαβάσαμε την προηγούμενη Κυριακή και εμείς το μνημόσυνο. Πήγα κι εγώ με αυτές τις μανάδες, τα μνήματα των παιδιών από τα Τέμπη. Ράγισε η καρδιά μου. Πόνεσε η καρδιά μου. Και λέω, γιατί Θεέ μου, τι να πω στη μάνα αυτή, τι να πω στον πατέρα αυτόν, που ξέρει ότι τόσο άδικα σφάχτηκαν αυτά τα παιδιά. Αλλά και εκείνη η μάνα η Παλαιστίνια και εκείνος ο πατέρας ο Παλαιστίνιος το ίδιο ξέρει, ότι άδικα σφάζονται και τα δικά του τα παιδιά και γκρεμίζεται το βιός του και το σπιτικό του και χάνονται τα πάντα. Γιατί, κάποιοι λαοί νόμισαν ότι αυτοί είναι οι σπουδαίοι λαοί της γης και πήγαν σε έναν τόπο που δεν τον είχαν άλλοι και όμως κατάφεραν με τα συμφέροντα του κόσμου αυτοί τώρα να θέλουν να γίνουν αφεντικά στην Παλαιστίνη και η καημένη Παλαιστίνη κάθε μέρα, κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή. Αλλά και τούτα τα παιδιά τα δικά μας από κάποια συμφέροντα χάθηκαν. Πόσο τραγικό είναι να ακούς. Πόσο, μα δε θα τη φτιάξουμε αυτήν την πατρίδα ρε παιδιά. Γιατί να μην τη φτιάξουμε όμορφη. Γιατί να μην την φτιάξουμε δίκαιη. Γιατί να μην τη φτιάξουμε τίμια αυτήν την πατρίδα. Γιατί κάθε μέρα τη χαλάμε και πιο πολύ με νόμους, με διατάγματα, με αποφάσεις, με τούτο, με εκείνο. Και το χειρότερο, να κλέβουμε το βιός της πατρίδας, να κλέβουμε τον πλούτο της πατρίδας. Ακούς ποσά και τρελαίνεσαι. Όσα λέει διατέθηκαν για τους ελληνικούς σιδηροδρόμους, λιγότερα διατέθηκαν στη Γαλλία για τους δικούς της σιδηροδρόμους. Και η Γαλλία έχει τρένα που φεύγουν και έρχονται μόνα τους, δεν έχουν καν οδηγό. Πάνε, έρχονται, πάνε, έρχονται, πάνε, έρχονται, πάνε, έρχονται. Και όταν έκαναν, λέει, πριν ένα χρόνο πόσο ήταν απεργία, τα αυτόματα τρένα δεν σταμάτησαν, πήγαιναν και έρχονταν μόνα τους. Και εμείς δεν κατορθώσαμε να βρούμε άκρη, να μην βρεθούν δύο τρένα το ένα απέναντι στο άλλο. Τι λες τώρα σε αυτήν τη μάνα? Και ξέρετε ποιο είναι το τραγικό? Τι μου είπε η μάνα η κυρία Μαρία η Καργεστινού, που πήρε τον αγών όλων των παιδιών στις πλάτες της και τρέχει. Πήγα, λέει, σε μία εισαγγελέα να της πω, κυρία μου, αυτά είναι τα στοιχεία που βρήκαμε εμείς. Πάρτε τα και βάλτε τα μέσα στη δικογραφία, μπας και κάποιος τιμωρηθεί. Και ξέρετε τι της είπε με ειρωνία? Δεν χρειαζόμαστε υποδείξεις. Αν έχετε πρόβλημα, κυρία μου, να πάτε στην εκκλησία να σας διαβάσουν να ηρεμήσετε. Εάν έτσι τη συνεχίσουμε την πατρίδα, η πατρίδα θα μας εκδικηθεί. Σκεφτείτε πολύ. Κρατήστε την πίστη στο Θεό και την αγάπη στην πατρίδα ψηλά. Πάνε να μας τη μαγαρίσουν πολύ αυτή την πατρίδα. Όχι οι ξένοι. Εμείς τη χαλάμε. Ας τα αφήσουν αυτά που πετάνε έξω, κάποια κέντρα απόξω. Τι λέτε, μωρέ? Περισσότερη ζημιά από τους αυτούς τους δικούς μας που δεν έχουν ιερό και όσιο, δεν μας κάνει κανένας ξένος. Εμείς χάσαμε τα πάντα. Και κυρίως χάσαμε την ανθρωπιά μας. Ευτυχώς που προχθές ήμασταν τόσοι κάτω στη φωνή. Έχει ελπίδα. Πότε όμως? Αν όταν έρθει η ώρα
να τους ξαναθυμηθούμε, να τους θυμηθούμε σωστά. Να τους θυμηθούμε σωστά. Ξέρετε, όταν χτυπάει, λέει, το τηλέφωνο του Γέροντα Χρυσόστομου που τον ακούσαμε, όταν χτυπάει το τηλέφωνο του, έχει τον εθνικό ύμνο. Και λέω μέσα μου, αυτός εδώ που έχει έξω δύο τεράστιες σημαίες από το μοναστήρι του, τεράστιες σημαίες, μία τον Πανάγιο Τάφο και μία της πατρίδας μας. Και ας είναι εκεί. Και ας είναι εκεί. Έλεω, αυτός είναι Έλληνας, πατριώτης, χριστιανός. Είναι. Είναι. Ούτε 150 άτομα δεν είναι όλη η αδελφότητα του Πατριαρχείου. Ούτε. Και φυλάνε 200-300 προσκυνήματα. Και δεν τα φυλάνε ως μόνο χριστιανικά. Τα φυλάνε με όλη την παράδοσή τους. Ελληνοχριστιανικά. Και ελληνικά και χριστιανικά. Αυτοί είναι πατριώτες. Αυτοί είναι χριστιανοί. Αυτοί είναι Άγιοι. Και σήμερα κάναμε και το μνημόσυνο, και να τελειώσω. Κάναμε το μνημόσυνο του Παπαφώτη. Ο Παπαφώτης είναι ένας λεβένταρος. Κι ας ήταν και αυτός, αυτός δεν ήταν 4-5 πιθαμές. Αυτός ήταν σκέτες 2 πιθαμές. Αλλά τόση αγιοσύνη, τόση τρέλα, τόση ομορφιά στην ψυχή, δεν έχει κανένας μας. Άλλωστε, ο γέροντας που είχε, ήταν ο Παπατήχων ο Ρώσος. Ο Παπατήχων ο Ρώσος έκανε 2 μοναχούς και τους έκανε και τους 2 αετούς. Γέροντα Παΐσιο και Παπαφώτη Λαβριώτη. Έρχεται η ώρα που και αυτοί και οι 2, και ο γέροντας Τείχων και ο Παπαφώτης, θα τους ανεβάσει η Εκκλησία μας στο αγιολόγιο της. Έχει πολλούς Αγίους ακόμα. Πολλούς. Και κάποιος θα τους κρατήσει κρυφούς. Έτσι κάνει η Εκκλησία. Δεν τους ανεβάζει όλους. Γιατί έχουν ταπείνωση οι Άγιοι. Και ό,τι τρελό έκανε ο Παπαφώτης, το έκανε γιατί ήταν ταπεινός, για να κρύβει τι, την αγιοσύνη του. Σήμερα ήταν το Ασό του Ιού. Εγώ ξέρουμε την ιστορία όλοι και ξέρουμε και γιατί την είπε αυτήν την παραβολή ο Χριστός. Χρόνια μας πολλά λοιπόν. Να μοιάσουμε όμως τον άσωτο και στην ασωτεία, εκεί τον έχουμε μοιάσει, αλλά να τον μοιάσουμε τον άσωτο και στην μετάνοια, και να μπούμε στην αγκαλιά του Θεού Πατέρα. Εγώ από αυτήν την παραβολή ένα κρατάω. Την αγκαλιά του Θεού Πατέρα. Την Παρασκευή που μας έρχεται θα πάμε στα μνήματα, θα κάνουμε το ψυχοσάββατο. 5 η ώρα εδώ, 5:30 πέρα στη Σαρακίνα. Και κανονικά εξομολογώ αυτόν τον καιρό και χαίρομαι πολύ. Πολύ χαίρομαι που έρχεστε. Πολύ. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Κλαίω το βράδυ όταν τελειώνει η εξομολόγηση που έρχεστε εκεί και μου χαρίσετε αγκαλιές. Αγκαλιές, πολύ ωραίες. Έχετε μάθει να αγκαλιάζετε και αυτό με τρελαίνει. Άντε, να είμαστε καλά όλοι. Κυρίου Δεϊθώμεν.
Ευλογία Κυρίου και έλεος έλθε εφημάστη αυτούθια χάρτ και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αΐ και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Χριστέ ο Θεός η ελπίση μας.